απεργία θα κατέλθουν από την 5η-8 Απριλίου οι νεφροπαθείς της Ελεύθερης Επαρχίας Αμοχώστου του, διαμαρτυρώμενοι για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο νοσοκομείο της επαρχίας τους. Ζητούν την άμεση ενίσχυση της μονάδας με δεύτερο νεφρολόγο, έτσι ώστε να είναι στελεχωμένη 7 μέρες την εβδομάδα. Κραυγή απόγνωσης από τους αιμοκαθαρώμενους της επαρχίας Αμοχώστου, οι οποίοι ζητούν ταυτονόητα για την υγεία τους και προειδοποιούν πως εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ως ένδειξη διαμαρτυρίας θα απέχουν από τις θεραπείες τους. Από τις 8 το Απρίλιο, από η ώρα 10 και μετά, αρνούμαστε να μπούμε στα μηχανήματα να κάνουμε αιμοκάθαρση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι καυτό, επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχουμε στείλει πριν ένα μήνα στον ΟΚΙΠΗ τα αιτήματα μας, τα οποία μας αγνόησαν τελείως. Με τις επιστολές τους προς τον Υπουργό Υγείας και τον ΟΚΙΠΗ, ζητούν την άμεση ενίσχυση της μονάδας με δεύτερο νεφρολόγο, έτσι ώστε να είναι στελεχωμένη 7 μέρες την εβδομάδα, καθώς ο αριθμός των ασθενών αυξάνεται ραγδαία και πρέπει να γίνονται αιμοκαθάρσεις 24 ώρες το 24ωρο. Είμαστε με ένα γιατρό. Ο γιατρός εργάζεται μέχρι ώρα 3 το δίλης. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει γιατρός οκόλ. Σαββατοκυριακά, λόγια, δεν υπάρχει γιατρός οκόλ. Υπάρχουν και 15 μου καθαρόμενοι οι οποίοι περιμένουν να πεθάνει κάποιοι να μπει, γιατί είναι ο χώρος λίος. Ενώ όπως τονίζουν, χρειάζονται καινούργια μηχανήματα αιμοκάθαρσης για τις θεραπείες, καθώς τα υφιστάμενα χρονολογούνται. Από την πλευρά του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, τονίζει πως πρόθεσή του είναι η αναβάθμιση του νοσοκομείου Αμοχώστου. Η προσπάθειά μας είναι να βρούμε και δεύτερον νεφρολόγο. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, για τον λόγο ότι η ειδικότητα της νεφρολογίας είναι δυσέβρετη. Όμως η θέση προκυρήσεται συνεχώς. Ενώ ξεκαθάρισε πως εκεί και όπου απαιτείται οποιαδήποτε επέκταση ή ανανέωση του εξοπλισμού, ο ΟΚΙΠΗ θα προχωρήσει στην υλοποίησή του.